Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου. Ο κύριος Γιώργος από την Καλυθέα λέει ότι τούτος ο τόπος δεν προσκυνάει παρά μόνο τους νεκρούς του. Ενώ ο κύριος Παναγιώτης από το κέντρο ρωτάει πόσα χρόνια είναι ευρωβουλευτής ο κύριος Παδημούλης. Είναι 7,5 χρόνια και νομίζω ότι είναι η δεύτερη θητεία που κάνετε ως αντιπρόεδρος, κύριε Παδημούλη. Και να συγχαρητήρια, καταρχήν. Να τον συγχαρούμε γιατί. Να τον συγχαρούμε για την επανεκλογή. Δεν το είπαμε στην αρχή και ήταν επανάληψη. Ναι, για την επανεκλογή σας ως αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Ο κ. Ανδρουλάκης έβαλε όμως μια ενδιαφέρουσα παράμετρο ότι με όλες τις εξελίξεις που έχουμε στην Ευρώπη αλλάζουν οι συσχετισμοί, αυτό σίγουρα. Κατά πόσο αυτοί ευνοούν την κυβέρνηση της Ελλάδας και με το ζήτημά της και γιατί ας πούμε αυτή η τάση που δείχνει προς τα δεξιά. Μπορεί να είναι θετική ή όχι. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για τα συγχαρητήρια που μου δώσατε. Επανεκλέχθηκα αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου για άλλα 2,5 χρόνια με σημαντικά αυξημένο αριθμό ψήφων. Την πρώτη φορά που εκλέχθηκα τον Ιούλιο του 2014 είχα πάρει 42% των εγκύρων ψηφοδελτίων, τώρα πήρα 73,5%. Που σημαίνει ότι με ψήφισε και κόσμος, ευρωβουλευτές, συνάδελφοι από ένα ευρύτατο πολιτικό φάσμα. Θα έλεγα ότι το σημαντικό είναι ότι έδειξε ότι αυτές τις πρώτα 2,5 χρόνια πήγατε καλά. Δεύτερον, επειδή κάποιος ακροατής σας ρώτησε, επειδή προσπαθώ πολύ να κάνω πράγματα εκεί, ορισμένοι μπορεί να νομίζω ότι είμαι 20-25 χρόνια. Είναι η δεύτερη μου θητεία και είμαστε στο μέσο της δεύτερης θητείας. Τώρα, για την ουσία. Κοιτάξτε, ένας από τους λόγους που είμαι πολύ έτσι έντονα υπέρ της άποψης που λέει όσο συντομότερα περάσουμε απέναντι, τόσο το καλύτερο, είναι και ότι ο χρόνος αναπτύσσει μια δυναμική αρνητικών εξελίξεων και μέσα στην Ευρώπη με την άνοδο της άκρας δεξιάς και με την αβεβαιότητα που προκαλεί ο Τραμπ και με την αστάθεια που έχουμε στη γειτονιά μας στην Τουρκία με τις τρομοκρατικές επιθέσεις και με τη ζημιά που παθαίνει και η οικονομία της η οποία βάζει πειρασμούς. Επομένως, έχουμε μια χρεοκοπία πίσω μας του ελληνικού κράτους, ελλείμματα και χρέη. Προηγούμενες κυβερνήσεις τύγναξαν την μπάνκα στον αέρα. Ο ελληνικός λαός έχει υποστεί τις μεγαλύτερες θυσίες από όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς και δημιουργείται μία δυνατότητα να βγούμε στο ξέφωτο και σιγά σιγά να ανακάμψουμε. Το λέει ο Στουρνάρας, το λένε όλες οι μελέτες και του ΔΝΤ και της Κομισιόν και της Τράπεζας της Ελλάδας. Κανείς δεν το αμφισβητεί. Προϋπόθεση για να μην χαθούν αυτές οι θυσίες είναι να προχωρήσουμε αποφασιστικά με όποιες αμοιβές υποχωρήσεις χρειάζεται, είτε μεταξύ των δανειστών που έχουν διαφορές ΔΝΤ με Σόιμπλε, είτε ανάμεσα σε εμάς και στους δανειστές, γιατί και αυτοί έχουν συμφέρον να αρχίσει να αναπτύσσει η ελληνική οικονομία, διότι όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέλουν πίσω τα δανεικά και άμα ξανακυλήσει πίσω η πέτρα της κρίσης στην Ελλάδα, ο μύθος του Σισύφου, τα πράγματα δεν θα είναι άσχημα μόνο για μας, θα είναι και για τους άλλους. Και σας βεβαιώνω ότι στις Βρυξέλλες το κλίμα και στην Κομισιόν και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ακόμη και στον ESM, είναι υπέρ του ότι πρέπει να ξεκολλήσουμε και να προχωρήσουμε. Γιατί, όχι γιατί αγαπάνε το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα, αλλά γιατί δεν πιστεύουν ότι αν τώρα στήσουμε κάλπες θα προκύψει κάτι καλύτερο, ακόμη και αυτοί που συμπαθούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και κυρίως ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί δεν θέλουν τέταρτο μνημόνιο. Όπως δεν θέλουμε εμείς οι Έλληνες τέταρτο μνημόνιο, έτσι και αυτοί δεν είναι διατεθειμένοι να μας δώσουν. Επομένως, είναι μονόδρομος. Δεν μας λένε ότι δεν συμμορφωνόμαστε, ότι είμαστε χαραμοφάιδες, 7 χρόνια μας ταΐζουν. Κοιτάξτε, αυτός ο λαϊκισμός έχει υποχωρήσει. Γιατί υπάρχει. Αλλά γιατί ήταν περισσότερα συνέχεια. Ακούστε. Υπάρχει. Αλλά έρχονται τα στοιχεία, πρόσφατα τα στοιχεία του ΟΣΑ, που λένε οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην Ευρώπη. Επίσημα στοιχεία. Δεύτερον, εμείς ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας, ακόμη και όταν είναι βαριές. Έχουμε υλοποιήσει τις δεσμεύσεις μας. Τώρα είναι η ώρα να υλοποιήσουν και αυτοί τις δεσμεύσεις τους για την ελάφρυνση του χρέους κτλ. Αυτό ζούμε τώρα. Ναι. Και γι' αυτό είναι άδικο να το φορτώνετε η Ελλάδα. Εμείς τι κάνουμε τότε. Αυτό προσπαθούμε τώρα να. Αυτό σας εξηγώ, κύριε Κουρή.
ότι δεν το παίζουμε κορόιδα και θύματα. Λέμε λοιπόν, κύριοι, δεν μπορείτε εσείς του Δουνουτού να έχετε υπογράψει ότι θα μπείτε στο πρόγραμμα και 1,5 χρόνο μετά να λέτε, ξέρετε κάτι, ακόμη δεν το έχουμε αποφασίσει. Γιατί δεν ζητάτε, όπως ζήτησε ο Πρωθυπουργός για το Κυπριακό, συναντήσεις με τους αρχηγούς, να μπει μια ενιαία εθνική γραμμή? Θα μεταφέρω. Εφόσον τα μετέφερε και τον Πασό το πλήρωσε και η Νέα Δημοκρατία το πλήρωσε. Θα μεταφέρω την πρότασή σας στον Πρωθυπουργό. Απλώς σας λέω ότι και χωρίς μια σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών θα ήταν χρήσιμο να πάρει το δισάκι το Κυριάκος Μητσοτάκης, αντί να έχει ζητήσει μέσα σε ένα χρόνο 500 φορές εκλογές, να πάρει το δισάκι του και να πάει να βρει τους ομοειδεάτες του, το Σόιμπλε, τη Μέρκελ, τον ένα τον άλλο, τους δεξιούς προέδρους και πρωθυπουργούς και να τους πει: στηρίζω την Ελλάδα, όχι τον Τσίπρα, για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα και για μεγαλύτερη ελάφρυνση του χρέους. Και το κάναμε, κύριε Παπαδημού, ή είδαμε το ευχαριστώ που μας είπατε. Κοιτάξτε, κύριε Ανδρουλάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ και ως κόμμα και ως αντιπροσωπεία στο Ευρωκοινοβούλιο και η κυβέρνηση Τσίπρα έχει αυτή τη στιγμή εξασφαλίσει μια στήριξη από την Ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και από σοσιαλιστές προέδρους και πρωθυπουργούς, όσους υπάρχουν, είναι η μειοψηφία, και από πράσινους, που δυστυχώς δεν τη βρίσκουμε στην Ελλάδα. Εγώ λέω ότι η ηγεσία του Πασόκ το 15. Βρίσκεται σε αναντιστοιχεία με αυτά που λέει ο Πιτέλα, με αυτά που λέει ο Σούλτς, με αυτά που λέει ο Γκάμπριελ. Και τα μισά να έλεγαν θα ήταν καλά. Τώρα τελευταία η γεννηματάκια, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, προσπαθεί να ξεκολλήσει. Έχει γίνει ένα βήμα από εσάς. Όταν το μισό ΣΥΡΙΖΑ έσπρεπε στην Ελλάδα, κύριε Παπαδημούλη, το 2015. Πολλά, όχι ένα. Το 2015 του καλοκαίρι. Θέλω να είμαι δίκαιος. Όταν ο μισό ΣΥΡΙΖΑ έσπρεπε την Ελλάδα στη δραχμή, εμείς βάλαμε πλάτη να μην η Ελλάδα στο ευρώ. Όταν ο μισό ΣΥΡΙΖΑ έσπρεπε την Ελλάδα στη δραχμή. Αυτό έχει μια άλλη ανάγνωση. Αλλά για να μην μιλάμε όλοι μαζί. Λέω. Τι να κάνουμε, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος. Στρατηγική, εμείς στηρίζουμε τη χώρα μας. Το Πασόκ επί Βενιζέλου είχε γίνει παράρτημα της Νέας Δημοκρατίας και πήγε στο 4-5%. Η γεννηματά τώρα προσπαθεί λίγο να το ξεκολλήσει από εκεί. Τώρα να το ζητούμενο είναι, τη γνώμη μου λέω, είναι. Όταν λέτε εσείς μισό ΣΥΡΙΖΑ, τι κάνετε. Λοιπόν, μισό ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έφυγε λοιπόν, μισό ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το πολιτικό σχέδιο που συμφέρει τη χώρα είναι εκλογές το 19 και να περάσουμε απέναντι, να βγούμε στο ξέφωτο με ανάπτυξη, με μείωση ανεργίας. Αυτή πρέπει να είναι η απόλυτη εθνική προτεραιότητα και θέλουμε εθνικό μέτωπο εδώ και στη διεκδίκηση απέναντι στους δανειστές. Και το δεύτερο, για το ΣΥΡΙΖΑ, να είμαστε ο βασικός πόλος ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου, γιατί στις εκλογές που θα γίνουν το 19, κύριε Χατζηδάκη, και όχι νωρίτερα, θα αντιπαρατεθούν δύο βασικές πολιτικές εναλλακτικές. Προοδευτική διακυβέρνηση με βασική δύναμη το ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία με δράσεις, Σκυλακάκη και ακροδεξιά στην αντιπροεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Και το κέντρο, Πασό και τα λοιπά, πρέπει να διαλέξει. Δεν μπορεί να κάθεται αμήχανο γιατί θα συνθλιβεί. Να κάνω μόνο ένα σχόλιο σαν το πηγή του Παδημούς για το Πασόκ. Επειδή είπε κάτι και διαχώρισε την περίοδο Παπανδρέου, Βενιζέλος, γεννηματά. Το φοβερό ποιο είναι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνουν η κυρία Γεννηματά αυτά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αυτά που έλεγε ο Παπανδρέου, ο Βενιζέλος και η κυρία Γεννηματά. Αυτή είναι η διαφορά. Άλλα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν το 2015 και τελικά κάνει αυτά που έλεγε και ο Παπανδρέου και ο Βενιζέλος. Να δόξη λαδό, να προσεγγίσετε. Είναι η στρατηγική και δεν ήταν να το σκίσουμε το μνημονίο που έλεγε ο μισό ΣΥΡΙΖΑ για να πάει την Ελλάδα στην δραχμή. Μάλιστα. Κύριε Χατζηδάκη, εσείς επιμένετε στις εκλογές παρά τα όσα λέει ο κύριος Παπαδημούλης για την ανάγκη να βάλετε και εσείς πλάτη. Να μην μείνουμε μονάχα στο δικό μας θέμα, αλλά να μας πείτε και για πώς και ο κόσμος γιατί υπάρχει αυτή η στροφή προς τα ακροδεξιά στην Ευρώπη. Τι οδήγησε εκεί. Θα σας το πω. Με ποια σειρά να τα πω. Με συμπλήρωμα με στο. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα θέλετε έτσι κι αλλιώς να απαντήσετε, κύριε Παπαδημούλη. Σας διευκολύνω. Ναι, ναι. Καταρχήν, έχουμε και πολύ καλές προσωπικές σχέσεις. Αυτό βλέπετε ότι δεν γίνεται και μπουγάδο καυγάς. Και στους δύο άλλους εδώ πέρα κυρίως. Γιατί η δυσαρέσκεια που τροφοδοτεί αυτή η πολιτική λιτότητα στην Ευρώπη δεν κατευθύνεται προς τα αριστερά ή προς τη σοσιαλδημοκρατία, αλλά πηγαίνει προς τα δεξιά και ακροδεξιά. Λοιπόν, καταρχήν να απαντήσω στον κύριο Παπαδημούλη. Σε σχέση με τα παράπονά του ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος δεν στηρίζουν επαρκώς την κυβέρνηση. Τη χώρα. Τη χώρα ακόμα χειρότερο. Στο εξωτερικό. Θέλω να πω πρώτον ότι εμείς ήμασταν όταν φύγανε 40 βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, που με συζητήσεις μέσα στην κοινοβουλευτική μας ομάδα και ενδεχομένως και με πολιτικό κόστος, αλλά κάναμε πολύ καλά
ψηφίσαμε το τρίτο μνημόνιο. Γιατί βάλαμε πάνω απ' όλα το συμφέρον της χώρας. Αυτό νομίζω κανείς δεν το έχει ξεχάσει. Δεν θέλουμε ευχαριστώ, αλλά δεν θέλουμε και προκλήσεις του στυλ δεν μας στηρίξατε. Δεύτερον, θέλω να υπενθυμίσω για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήδη από τον περασμένο Απρίλιο, νομίζω, στη Βουλή, έχει θέσει ως στόχο δικό μας και φυσικά πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι και εθνικό στόχος τα πρωτογενή πλεονάσματα να παίζουν από το 3,5% στο 2%. Νομίζω ότι το αποσύρεται όμως και αυτό. Όχι καθόλου. Είναι βασική μας γραμμή. Βασική μας θέση. Στο μείωση τη φορολογία που θα προέρχονταν από τη μείωση των πλεονασμάτων έχει αφαιρεθεί από τη ρητορική σας. Εγώ είμαι υπεύθυνος για το πρόγραμμα. Ο στόχος μας είναι με στις διαπραγματεύσεις να πετύχουμε το 2%. Και προφανώς όταν πάει ο Κυριάκος στις Βρυξέλλες ή οπουδήποτε αλλού και έχει τύχει να είμαι και σε κάποιες συναντήσεις από αυτές, το θέτει όπως το θέτουμε και όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Εκείνο όμως το οποίο θα ήθελα εγώ να προτρέψω την κυβέρνηση να κάνει είναι να στηρίξει τον εαυτό της. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι πρέπει να προχωρήσει μπροστά, να εφαρμόσει κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις και ιδιωτικοποιήσεις, τις οποίες είτε δεν προχωρεί, είτε τις κάνει με βαριά καρδιά και με πολύ κλάμα. Χτες έγινε η αποκρατικοποίηση της Τρένοσε. Και ανεξάρτητα το τίμημα, που ήταν μικρό, εγώ πραγματικά χαίρομαι, γιατί ήταν μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει με μένα από το 2008, η εξυγίανση του ΟΣΕ και προχώρησε στη συνέχεια. Δεν ήταν κανένας υπουργός και κανένας κυβερνητικός επίσημος στην τελετή. Έμα ναι, αλλά αυτό, επειδή το παρατηρούν απ' έξω, σου λένε έχουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση που δεν ξέρει τι πιστεύει. Βγάζει φλάς δεξιά και στρίβει αριστερά ή αντιστρόφως. Αυτή η κυβέρνηση πέρασε μετά από πολλές καθυστερήσεις και τον νόμο για το ελληνικό και κάνει ό,τι μπορεί στη συνέχεια να καθυστερήσει τις μπουλντόζες να ξεκινήσουν. Μα δεν ξέρουν ούτε το συμφέρον τους. Θα τους ωφελούσε να ξεκινήσουν να δουλεύουν εκεί οι άνθρωποι. Ακόμα και οι περαστικοί θα βλέπανε μια διαφορετική εικόνα και θα ήταν μια ένεση αισιοδοξίας. Τα λέω έτσι με κάποια παραδείγματα για να δείξω πού ακριβώς πάσχει αυτή την ώρα η κυβέρνηση. Επομένως, η κυβέρνηση δεν πάσχει από ελλειπή, αν θέλετε, στήριξη της αντιπολίτευσης στο εξωτερικό. Πάσχει από ελλειπή εφαρμογή πολιτικών και κυρίως πάσχει από το ότι δεν έχει καμία σχέση με τις επενδύσεις, καμία σχέση με την επιχειρηματικότητα. Έχει αλλεργία, φοβούμε, και στο ένα και στο άλλο και γι' αυτό το πράγμα πάει από το κακό στο χειρότερο. Έρχομαι τώρα στο ζήτημα των εκλογών. Μίλησε και ο κύριος Ανδρουλάκης. Τα ξέρει όλος ο κόσμος. Βλέπουμε την δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βγαίνει το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν προχωρούν τα πράγματα, υπάρχει δυσαρέσκεια. Ο κύριος Τσίπρας είναι 42 χρονών, μπορεί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να τους αρέσει να είναι στην κυβερνητική πλειοψηφία, στη Βουλή, αλλά ο ίδιος αν μείνει φοβάμαι ότι σε λίγο καιρό θα εξαερωθεί πολιτικά. Ζητάτε εκλογές για το καλό του Τσίπρα δηλαδή. Όχι. Σας λέω, εμείς ζητάμε προφανώς πολιτική αλλαγή για να γίνει ένα καινούριο ξεκίνημα στον τόπο, αλλά σας λέω... Θα πάει καλύτερα η οικονομία αν γίνουν τώρα εκλογές. Σας λέω και θα με θυμηθείτε θα νομίζω... Θα πάει καλύτερα τα εθνικά θέματα. Θα με θυμηθείτε νομίζω. Θα μειωθεί η ανεργία. Ό,τι και να λέτε αυτή την ώρα... Σε μερικούς μήνες θα πάτε σε εκλογές. Βαμμένος είναι ο δημοκράτης, αλλά είναι άνθρωπος της αγοράς. Λέει το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η χώρα τώρα είναι εκλογές. Κύριε Παπαδημούλη, κύριε Παπαδημούλη, εγώ κάνω πρόβλεψη και παίρνω το ρίσκο να πέφτω έξω. Όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις που λέτε ότι είναι κακές για το ΣΥΡΙΖΑ, σε όλες η πλειοψηφία λέει δεν θέλουμε εκλογές. Αφήστε να κρυθείτε τα ραντεβού. Σας είπα, αυτή την ώρα κάνω μία πρόβλεψη και λέω από την αρχή και λέω ότι ακριβώς επειδή ο Τσίπρας πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ πάει από το κακό στο χειρότερο και επειδή ο Πρωθυπουργός είναι 42 χρονών, για να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται, κάποια στιγμή στο επόμενο χρονικό διάστημα, σε μερικούς μήνες, θα πάει σε εκλογές. Εδώ είμαστε. Οι εκλογές θα γίνονταν όταν ο Πρωθυπουργός θα είναι 44 ως τα 45. Εντάξει, λοιπόν, κύριε Παπαδημούλη, τότε αν το κρατήσετε, θα πάρετε 3% όσο είχατε όταν ξεκινήσατε. Έτσι, συμφωνήστε, αφού είναι καλό για εσάς. Έτσι, και θα δείτε τώρα. Από εκεί και πέρα, χρωστάω και την απάντηση για το πού οδηγείται η Ευρώπη. Πραγματικά η Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις άνευ προηγουμένου. Επειδή αυτή την ώρα έχει θέματα
και στο κομμάτι της ανταγωνιστικότητας φεύγουν επιχειρήσεις και στο κομμάτι της γύρανσης του πληθυσμού με αποτέλεσμα να πιέζεται το ασφαλιστικό και στο κομμάτι στο θέμα το μεταναστευτικό, γιατί και από τη γεωγραφία είμαστε περισσότερο εκτεθειμένοι. Αυτό που είχαμε συνηθίσει ως ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο τις προηγούμενες δεκαετίες φύγεται. Υπάρχουν αντιστάσεις απέναντι σε αυτό από τους πολίτες. Θεωρούν ότι φταίει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και γι' αυτό δυνάμεις αντιευρωπαϊκές αμφίζουν. Το επίπεδο ζωής του. Αυτό λέω με άλλα λόγια. Αλλά κάτι φταίει, η λύση, γιατί η λύση ο απέναντι σε αυτά τα κοινωνικά προβλήματα όχι την εικόνα, δεν είναι ούτε η αερολογία, ούτε η μοδολογία. Αλλά δεν το δουν όμως το ότι φταίει και το προλάβουν. Ο λαϊκισμός πάσης μορφής. Δεν θα φταίει ο κόσμος. Προφανώς. Θα ήταν λάθος να πούμε με τι λαούς μπλέξαμε να αλλάξουμε τους λαούς. Αλλά άλλο τόσο λάθος θα ήταν να λέμε στον καθένα ότι δεν μπορεί να μένουν σε αριθμούς. Πρέπει να μείνουμε σε μια γραμμή σοβαρότητας και υπευθυνότητας. Ξέρω ότι γίνομαι δυσάρεστο σε κάποιους, αλλά επειδή εδώ είμαστε σε μια κούρσα αντοχής και όχι σε μια κούρσα ταχύτητας, προτιμώ να λέω αυτά που πιστεύω, είτε είναι δυσάρεστα είτε. Εμείς θα πρέπει να πάμε σε σύντομο διάλειμμα, μετά θα έχει το χρόνο του κ. Θεοδωλάκης, δεν θα τον αδικήσω και να κλείσουμε.